κορίτσι μου τεμπέλης τόσα χρόνια. Όμως για τη αγάπη σας στρώθηκα στη δουλειά. Πουλιά καμιά δεν ήξερα και ψάχνα να βρω ψώνια. Επιχειρήσεις σε φτιάχνα και εμπόριο γενικά. Τον αέρα κι όσο υπήρχε ζήτηση είχε και προσφορά. Μα ήσουν ακοτάγι σαν να ζουν ένα τέρας κι άρχισε η αντιστροφή του βίου η φορά. Άλλους κλαίγομαι, έχω να κοιμηθώ. Ακόμα κι αν δανείζομαι, γιατί να στερηθώ. Απέκτησα κινητά στο κινητό μιλώ. Μα περπατώ απροσέχτα κι όλο παραπατώ. Απ' το υστέρημα μάζεψα και λεφτά. Και με ένα τζιπ τεραστίο σαν μαύρη νεκροφόρα ξόδεψα συλλογιστά μαύρα και δανεικά. Αντίφωνο μαζί με τον Χρήστο Σιαμούλη, συνθέτη και μουσικό, δαξιοτέχνη στο Ούτι και δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής. Χριστός Ανέστη, Άγγελε. Αληθώς Ανέστη. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και τον Βαγγέλη Σταυρόπουλο, διδάκτορα ιστορίας του δικαίου και των θεσμών, αλλά και ψάλτη. Χριστός Ανέστη, Άγγελε, ευχαριστώ πολύ. Αληθώς Ανέστη, για να συζητήσουμε σχετικά με μία πολύ σημαντική παράδοση που μας εμπνέει για το παρόν και για το μέλλον, με ένα θέμα που δώσαμε τον τίτλο «Ένα σταθερό ισοκράτημα σε ένα αβέβαιο μέλλον. Η Βυζαντινή κληρονομιά στον 21ο αιώνα». Ας ξεκινήσουμε πρώτα από μία διευκρίνηση. Γιατί ξεκινήσαμε με αυτό το σκοπτικό τραγουδάκι που έχει τον τίτλο «Ο Τεμπέλης». Ένα τραγούδι που αναφέρεται στη σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα και θυμάμαι την απόπειρα κάποιου σύγχρονου νεοέλληνα στοχαστή να αναζητήσει την αιτία ενός ναυαγίου του Σάμενα, αν θυμάστε, στη φιλοκαλυπτή παράδοση του Βυζαντίου. Είναι πολλοί αυτοί που αποδίδουν τα αίτια της νεοελληνικής κακοδαιμονίας στη Βυζαντινή παράδοση και πολύ κουραστικά ακούμε να επαναλαμβάνεται η κοινοτοπία ότι εμείς δεν γνωρίσαμε αναγέννηση και διαφωτισμό.
Βέβαια, για να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, θα ήθελα να πω ότι στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού μας, το κοινό των ωραίων τεχνών, ο Σταύρος Γιαγκάζογλου έχει ένα σημαντικό άρθρο που συνδέει τη φιλοκαλλική κίνηση με τον νεοελληνικό διαφωτισμό και είναι πράγματα που θα πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή. Η κοινοτοπία ότι εμείς δεν γνωρίσαμε αναγέννηση και διαφωτισμό πρέπει κάποτε να αντικατασταθεί από το ενδιαφέρον μας για πτυχές του πολιτισμού μας, από την κριτική σχολή στη ζωγραφική, τον ερωτόκριτο στην ποιήση, το πλούσιο εκκλησιαστικό μέλος στη μουσική, ιδίως το 17ο και 18ο αιώνος, και να πούμε και να μελετήσει κανείς και την συμβολή που είχαν όλα αυτά στους γειτονικούς μας λαούς των Βαλκανίων. Μπορεί λοιπόν ο νεοελληνικός διαφωτισμός να είχε μεταπρακτικό χαρακτήρα, όπως είχε σημειώσει ο στοχαστής Παναγιώτης Κονδύλης, αλλά ο μεταπρακτικός του χαρακτήρας είχε το εξής ενδιαφέρον, ότι ο νεοελληνικός διαφωτισμός υποστηρίχθηκε από πολλούς εκκλησιαστικούς άνδρες, τον οποίο ιδιαίτερο μέλημα ήταν να συνδέσουν τον νεοελληνικό διαφωτισμό με τη βυζαντινή παράδοση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Ευγένιος ο Βούλγαρης. Άρα λοιπόν, δεν θα σταθούμε εδώ πέρα στη ματαιόσπουδη συζήτηση για την αδυναμία του βυζαντινού κόσμου να επιζητήσει την ανανέωσή του. Το Βυζάντιο παρήγμασε όπως παρακμάζει κάθε ιστορική πραγματικότητα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τους λόγους για τους οποίους η βυζαντινή παράδοση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια ισορροπημένη κατανόηση της ελληνικής ιδιοτυπίας, αλλά όχι μόνο της ελληνικής ιδιοτυπίας, γιατί το Βυζάντιο είναι οικουμενικό, δεν είναι μια με τη στενή έννοια ελληνική υπόθεση, αλλά και άρα και τη σύγχρονη παρουσία του μέσα στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Να ξεκινήσουμε, Χρήστο, για να κάνουμε έτσι μία, ας πούμε, αναδρομή στον χρόνο. Ας ξεκινήσουμε με ένα μουσικό όρο, τον όρο νόμος, που τον συναντάμε στην αρχαία ελληνική παράδοση, μουσική παράδοση, και τη σχέση που έχει αυτός ο όρος με την, με τη μουσική και με την δημοκρατία, με την κοινωνική οργάνωση. Ναι, Άγγελε, μιλάμε για τους αρχαϊκούς χρόνους ή την εποχή των λυρικών από το 750 π.Χ. μέχρι το 480, όπου εκεί εμφανίζονται πολύ μεγάλες προσωπικότητες και φυσικά μουσικές προσωπικότητες, όπως είναι ο Τέρπανδρος, ο οποίος είναι μια πολύ γνωστός γιατί προσέθεσε δύο χορδές στην πεντάχορδη λύρα, έκανε την εφτάχορδη λύρα και μέσω αυτής της λύρας αναπτύχθηκε και η μουσική φυσικά. Νίκησε με αυτήν στους μουσικούς αγώνες που γινόντουσαν προς τιμήν του Απόλλωνα. Υπάρχουν και άλλες προσωπικότητες βέβαια εκείνη την περίοδο, ο Τυρταίος, ο Αρίωνας, ο Πυθαγόρας, η Σαπφό, ο Σιμονίδης και πολλοί άλλοι. Τώρα έχουμε το έπος που απαγγείλεται αυτό από το ραψοδό και έχει ένα προήμιο, ένα πρόλογο, το διθύραμβο, ο οποίος είναι ένα μέρος το οποίο ψάλλεται, τραγουδιέται με συνοδεία της κιθάρας. Ο σημαντικός πρόλογος αυτός αναπτύσσεται μέσα στα χρόνια και από εκεί που έχει ένα λατρευτικό χαρακτήρα καταρχάς, προς τιμή του Θεού Διονύσου, αποκτάει λίγο-λίγο ένα τεχνικό χαρακτήρα. Η μορφή του γίνεται πιο συγκεκριμένη, έχει 7 μέρη και έχει ένα πολύ δύσκολο πλέον, δηλαδή πρέπει να είναι κάποιος πολύ καλός μουσικός για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον νόμο έτσι όπως εξελίχθηκε σαν ένα μουσικό πλέον κομμάτι. Αυτό όταν ο νόμος όταν εκτελείται και τραγουδιέται μαζί, είναι ένας κιθαροδικός νόμος, επίσης γίνεται και από αυλό. Mm-hmm. Όταν τραγουδιέται και από τραγουδιστή γίνεται ένας αυλωδικός νόμος ή μπορεί να γίνει και μόνο από κιθάρα που είναι ο κιθαριστικός νόμος ή μόνο από αυλό που είναι ο αυλητικός νόμος. Τώρα όπως είπαμε μετά την ελληνιστική περίοδο η δύναμη σε αυτή του διθυράμβου γίνεται πλέον τεχνική, η μουσική όπως εξαπλώνεται σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή γίνεται πιο εμπορέσιμη και η μουσική εκτελούν τα παλαιά έργα και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η δεξιοτεχνία και όχι η αρχική πηγή έμπνευσης που είναι η λατρεία προς το θείον. Και αυτό μας ενδιαφέρει βέβαια γιατί
όλες οι μουσικές τέχνες και γενικότερα η έμπνευση έχει μια τέτοια καταγωγή, αλλά εμείς σύν τον χρόνο τείνουμε να το ξεχνάμε και να ερχόμαστε να κάνουμε μια διάσπαση, όπως έγινε η διάσπαση της τραγωδίας, της ενότητας του λόγου, της μουσικής και του χορού, της κίνησης. Αυτή διασπάστηκε και έγινε μέσα στον χρόνο ξεχωριστά κομμάτια όπου και στους ρωμαϊκούς μεταχρόνους εκτελείται πλέον κομμάτια από αυτές τις τραγωδίες, από το θέατρο και από την παντομίμα, όπου πλέον μόνο εντύπωση θέλουν να κάνουν και όχι να ακουμπήσουν την ουσία του θέματος. Αυτά περινόμουν. Μάλιστα. Εσύ, Βαγγέλη, με την διπλή σου ιδιότητα, δηλαδή και ως μουσικός αλλά και ως μελετητής της ιστορίας του δικαίου και των θεσμών και μάλιστα με επικεντρωμένος στην βυζαντινή περίοδο και ιστορία, βλέπεις μια τέτοια σημασία της λέξης νόμος, τη μουσική σημασία, να έχει κάποια, να συνδέεται κάπως με την πολιτική σημασία του όλου? Ο νομικός πολιτισμός του Βυζαντίου, η πολιτιακή και η κοινωνική οργάνωση με την ευρύτερη έννοια, βρίσκει τις αναλογίες της μουσική και την ποιήση της αυτοκρατορίας. Το βασικότερο απ' όλα είναι να πούμε πως υπάρχει μία απόσταση χρονική ανάμεσα στα άκρα, δηλαδή θέλω να πω τον κλασικό ελληνορωμαϊκό κόσμο και το βυζαντινό του άκρο, δηλαδή στο 15ο αιώνα, όπου βλέπουμε πως η επιστημολογική παράδοση όρων σαν τον νόμο, σαν το δίκαιο, αντιληπτικά είναι κοινή για τους ανθρώπους που τους χρησιμοποιούν και για την κοινωνία την ίδια. Αρχίζω λέγοντας το εξής. Ούτως ή άλλως, το δίκαιο θεωρείται τέχνη. Θεωρείται μία από τις τέχνες. Ο Ουλπιανός το ορίζει ως τέχνη του επιεικούς και του ίσου. Ως τέχνη όμως, δηλαδή μιλάμε τώρα 13 περίπου αιώνες μετά από τον Ουλπιανό, είναι πολλά χρόνια αυτά, ένας νομικός βυζαντινός χρησιμοποιεί τον ίδιο τον νοητισμό πάλι, ο Πατζής, για να μας πει ότι το δίκαιο είναι μία τέχνη σαν όλες τις άλλες τέχνες, σαν τις καλές μάλλον τέχνες. Το περίεργο στην υπόθεσή μας είναι πως μία πολύ χαρακτηριστική υπόδειξη της σχέσεως του νόμου με τον μουσικό τρόπο, ως μουσικού τρόπου, βρίσκουμε στον Ιωάννη Ζωναρά τον 10ο αιώνα σε ένα εξηγητικό του κείμενο στους αναστάσιμους κανόνες του Ιωάννου του Δαμασκηνού, όπου μας λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό που ονομάζουμε κανόνα μοιάζει πολύ με αυτό που λέμε νόμο και ο κανόνας στην ουσία είναι ένα ποιητικό κείμενο το οποίο είναι πειθαρχημένο σε έναν ορισμένο τρόπο, όπως και οι νόμοι φροντίζουν να πειθαρχούν τη ζωή των ανθρώπων, πόσο μάλλον οι θεϊκοί νόμοι, δηλαδή τα έργα των ιερών πατέρων που καθορίζουν την ζωή μας. Και θα πρέπει πρωτίστως να αντιλαμβανόμαστε την έννοια του νόμου και την έννοια του κανόνος και του όρου ως ένα μουσικό δημιούργημα, το οποίο με μυστικιστικό τρόπο εισάγεται στην καθημερινότητά μας και την εναρμονίζει σε σχέση με τον Θεό, αλλά και την κοινωνία. Πάρα πολύ ωραία. Διαφωτιστικά και νομίζω όχι και ιδιαίτερα γνωστά στο ευρύ κοινό. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα. Πρώτη απόγραφη.
να απογράψεις τα ονόματα. Τότε έμελες των ανθρώπων, απογράψες τα ονόματα όσων πιστεύουν στη γέννησή σου. Τον πιστεύουν και τούτη την απόφαση. Δια τούτων τόντιων δόγμαν εκφώνησε ο Κέσαρας. Υπό Κέσαρος βασιλείας, το άναρχο έγινε καινούριο. Τις γαρεωνίου σου βασιλείας το άναρχον εκελούρ. Αυτό σου προσφέρουμε κι εμείς. Διώσει προσφέρομεν και εμείς. Πέρα από τη χρηματική φορολογία. Υπέρ την χρηματική ορθόδοξης θεολογίας. Ορθόδοξου πλουτισμών θεολογίας. Στο Θεό και σωτήρα των ψυχών μας. Ο Θεός και σωτήρα στη συνέχεια του βυζαντινού μέλους στην κοσμική μουσική, την ελληνική και ευρύτερα, και κατά πόσο η λόγια μουσική δημιουργία αντλεί από αυτή την παράδοση. Εδώ φέρεις ένα θέμα το οποίο άπλεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα η εξέλιξή του. Δηλαδή, για να το πιάσω από εκεί που το αφήσαμε από την προηγούμενη ερώτηση, μετά τους ρωμαϊκούς χρόνους, το θέατρο έχει μια πτώση. Εκτελούνται τα μέρη αυτά από τις τραγουδίες πια μουσικά και με παντομίμες. Και αυτές οι υποθέσεις γίνονται λίγο-λίγο τραγούδι στο στόμα του λαού που φεύγει από τις παραστάσεις και τραγουδάει αυτά τα τραγούδια. Αυτά λοιπόν, όπως λέγεται, είναι η βάση της πρώτης μορφής, της ποιητικής μορφής βέβαια, γιατί η μουσική δεν ξέρουμε ακριβώς ποια ήταν, αλλά και μουσικής, οπωσδήποτε, των παραλογών. Η πρώτη αυτή μορφή, λοιπόν, η οποία μπορούμε να πούμε πως έχει τις ρίζες της εκεί στο θέατρο, μένει στα χείλη του λαού και αναπτύσσεται μέσα στους αιώνες, στο Βυζάντιο, και φτάνει ακόμα και μέχρι την εποχή μας, αφού συχνοτιστεί και με ένα άλλο ποιητικό είδος, που είναι το ακριτικό τραγούδι, το οποίο εμφανίζεται τον 9ο έως τον 11ο αιώνα.
όπου περιγράφει τα κατορθώματα των υποτών, των στρατιωτών που φυλάνε τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα σύνορα. Θα έλεγα όμως, συγγνώμη λίγο που διακόπτω, ναι, ότι η επιρροή της Βυζαντινής μουσικής στο δημοτικό τραγούδι, μέχρι και το ρεμπέτικο τραγούδι, ή το λαϊκό τραγούδι της εποχής μας, είναι κάτι το οποίο μάλλον είναι προφανές. Εγώ θα έλεγα στην έντεχνη μουσική δημιουργία κατά πόσο αξιοποιήθηκε. Όταν λες έντεχνη δεν εννοείς μόνο την νεοελληνική βέβαια, έτσι. Κυρίως την νεοελληνική που έχει πιο άμεση επαφή. Ωραία. Τότε θα σου πω, θα απαντήσω. Αλλά και ευρύτερα αν έχουμε... Ναι, εδώ παρεμβάλλεται μια περίοδος η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική, η οποία είναι... Τι έγινε μετά το Βυζάντιο, μετά την πτώση του Βυζαντίου το 1453 και μέχρι την Νεοελληνική Επανάσταση. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό, το οποίο στην πραγματικότητα και συντηρεί την οτροπία του Βυζαντίου, τη μουσική συνεπώς, μέχρι τα χρόνια εκείνα, αλλά και βάζει εμβόλυμα και πολλές άλλες επιρροές, οι οποίες προέρχονται όχι μόνο από την Ανατολή, από τους Τούρκους, τους Πέρσες και τους Άραβες, αλλά και από τη Δύση, αλλά και από τα Βαλκάνια. Δηλαδή πολλές μορφές μουσικής έρχονται να μπουν σαν ψηφίδες μέσα σε αυτή τη γενικότερη νοοτροπία της μουσικής του Βυζαντίου. Εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε για αστικό τραγούδι που είναι μια μορφή τραγουδιού η οποία είναι πολύ σημαντική και την οποία συνήθως δεν αναφερόμαστε. Αναφερόμαστε στη βυζαντινή μουσική και στο δημοτικό τραγούδι. Ναι. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένας ενδιάμεσος κρίκος που τα συνδέει και τα άλλα δύο που είναι το αστικό τραγούδι. Γιατί αστικό τραγούδι. Να ρωτήσω, εννοούμε τη συλλογή της Πανδώρας και... Αυτά είναι πολύ μεταγενέστερα. Μεταγενέστερα, πολύ ωραία. Και πολύ από πιο πριν. Ναι. Ναι. Και γιατί το αστικό τραγούδι. Γιατί στην πραγματικότητα ο πολιτισμός του Βυζαντίου είναι συνυφασμένος με το άστι, δηλαδή την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Μέσα στην Κωνσταντινούπολη από την εποχή του Βυζαντίου και μετέπειτα στους Οθωμανούς, δηλαδή δεν θέλω να το διαχωρίσουμε αυτά τα χρόνια, γιατί είναι μια συνέχεια. Δεν θέλω να δώσω πούμε, ένα εθνικιστικό χαρακτήρα σε όλα τα πράγματα. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οι Έλληνες, οι Τούρκοι, οι Αρμένοι, οι Εβραίοι, οι Ρώσοι, οι Βαλκάνοι κλπ. Όλοι αυτοί συντελούν στο να βγει ένα μοσαϊκό απόψεων και γούστου. Που είναι και αυτό πολύ βασικό, το γούστο. Λοιπόν, εδώ έχουμε διάφορες εξελίξεις που συμβαίνουν. Ας πούμε, γύρω στο 1500, ενώ υπήρχε ο Ιαμβικός 15σύλλαβος στο Βυζάντιο, που λέγεται και στίχος πολιτικός, από το 1500 και έπειτα, έχουμε και την εμφάνιση της ρήμας, η οποία έρχεται είτε από τη Δύση, από την Ιταλία, είτε από τις ενετοκρατούμενες περιοχές, όπως είναι η Κύπρος, η Ρόδος, η Κρήτη κλπ. Και ο Γαλατάς στο Βυζάντιο. Λοιπόν, αυτή η μόδα, τέλος πάντων, της ρήμας, αρχίζει και αλλάζει πάρα πολύ το γούστο στην εκτέλεση των μουσικών. Δηλαδή, ενώ πριν οι μορφές ήταν διαφορετικές, τώρα σχηματοποιούνται σε μια μορφή που μοιάζει με τη σημερινή. Και έχουμε, ενώ πριν είχαμε μπάλο οργανικό, τώρα έχουμε μπάλο που τραγουδιέται ένα αντίστοιχο, μια μαντινάδα. Ο Μανές που λέμε, δεν είναι ποτέ εκτός διστίχου. Είναι πάντα... ακολουθεί την ανάπτυξη ενός 15-σύλλαβου διστίχου και γίνεται το είδος του Μανέ που ξέρουμε σήμερα από τη δισκογραφία. Ό,τι είδος και να πω, ζεμπέκικος. Είναι στην αρχή οργανικός, μετά γίνεται με τραγούδι. Η ρήμα παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτήν την σχηματοποίηση. Επίσης, στο άστι έχουμε την μορφή των επαγγελματίων μουσικών. Οι επαγγελματίες μουσικοί που θέλουν να βγάλουν τα χρήματα βλέπουν το γούστο του κοινού, ας πούμε, και αντιστοίχως διαμορφώνουν τα πράγματα σύμφωνα με την εποχή τους. Αυτοί λοιπόν κουβαλάνε και τις αρχαιότερες μορφές τέχνης, τις οποίες τις φέρνουν στο παρόν και τις αλλάζουν και ουσιαστικά αυτό το πράγμα έρχεται μέχρι τη δισκογραφία και μέχρι τη σημερινή εποχή. Σαν μια αδιάσπαστη ενότητα. Όλο αυτό φυσικά έχει πηγή το Βυζάντιο. Είναι οι χοροί επίσης. Οι χοροί υπήρχαν στη Βυζαντινή εποχή, ο πιο γνωστός χορός που είναι από την αρχαία εποχή είναι ο Συρτός. Συρτός και ο Καλαματιανός, που επίσης είναι ο ίδιος χορός Συρτός, επίσης είναι ο Μακελάρικος. Χασάπικος. Ναι, ή Χασάπικος. Και αυτός ένας λαϊκός χορός Συρτός. Υπήρχαν και άλλοι χοροί, όπως είναι ο Κόρδακας.
Τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι χωροί επιβίωσαν μέσα στον χρόνο, αφού μέσα προσθέθηκαν και από άλλες περιοχές και από άλλες εποχές χωροί. Ας πούμε, βάζουμε τα Σέρβικα, τα οποία λέμε Χασαποσέρβικα, τις ρουμανικές χώρες, τις Καζάσκες, τις, από το Εικόνιο έχουμε το Γκόνιαλι. Από την Ευρώπη έχουμε Μαζούρκες, Πόλκες, Βάλς. Διάφορα είδη τα οποία επιβιώνουν και φτάνουν μέχρι τις μέρες. Και τώρα αν πάμε στα νησιά, θα ξεκινήσουν τα γλέδια τους πολλές φορές με ένα ευρωπαϊκό χώρο τέτοιο. Μια μαζούρκα, ένα Μάρς, που λέμε Μάρς του γάμου, στους γάμους. Όλες αυτές οι μορφές συνυπάρχουν. Και δείχνουν βέβαια, αφού συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα, δείχνουν πως έρχονται από πολύ παλιά, χωρίς διακοπή. Επίσης, να μιλήσουμε για τα μουσικά καφενεία. Τα μουσικά καφενεία, ο καφές ανακαλύπτει το 1555 στη Συρία και την εποχή του Σουλεϊμάνου του Μεγαλοπρεπούς ξεκινάνε τα μουσικά καφενεία. Στα μουσικά καφενεία, ενώ στην αρχή πήραν τον αργυλέ τους και πήραν τον καφέ τους, λίγο-λίγο ότι η μουσική και προστίθενται και παίζουν οργανική κυρίως μουσική για να προστέρψουν των ακροατών. Όπως είχαμε το 19ο αιώνα, τα καφέ Αμάν. Ακριβώς. Είναι τα καφέ Αμάν και τα καφέ Σαντάν είναι η συνέχεια των τουρκικών μουσικών καφενείων, Οθωμανικών, συγγνώμη. Οθωμανικών. Μουσικών καφενείων, τα οποία δίνουν αυτή την έμπνευση πως υπάρχει μια χαλαρότητα, μια ευχαρίστηση, ταυτοχρόνως χορός, φαγητό και φτάνει μέχρι και τις μέρες μας σε αντίστοιχα μουσικά μαγαζιά στην πραγματικότητα. Επίσης το γούστο, πως εκεί σε αυτά τα μαγαζιά είπαμε. Παίζονται από όλα τα μουσικά είδη, δηλαδή από μεσρέφια και σεμάγια, ευρωπαϊκούς χορούς, τσιστετέλια, δερβίσκους χορούς, όλα αυτά μαζί. Μάλιστα. Να πούμε και για τους ορχήστρες κάτι έτσι για τα όργανα, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Τα όργανα έρχονται από την εποχή του Βυζαντίου, που έρχονται από την εποχή του Βυζαντίου, είναι πιο πολύ χορδά όργανα, αρποειδή όργανα, όπως είναι το κανοάκι που ξέρουμε σήμερα ή το σαντούρι. Ταυτοχρόνως όμως υπάρχει και το λαούτο. Όλα αυτά τα όργανα τέλος πάντων φτιάχνουν μια ορχήστρα που συνήθως είναι αυτά που λένε οι Τούρκοι ψηλά όργανα και όχι χοντρά όργανα όπως είναι ο Ζουρνάς και τον Ταούλη που είναι για ανοιχτούς χώρους. Αλλά τα ψηλά όργανα είναι για μικρούς χώρους. Ναι, για σάλες. Η ορχήστρα των λεπτών οργάνων που έλεγε και ο Χρύσανθος. Των λεπτών οργάνων. Αυτά λοιπόν ακριβώς. Αυτά τα όργανα είναι πιο γλυκά, είναι πιο μαζεμένα. Και έχουν πολλά ηχοχρώματα. Βιολί, η λύρα η πολίτικη, το κανονάκι, το σαντούρι, το ούτι, το λαούτο, το... και κρουστά βέβαια, το μπελέκι, το ντέφι κυρίως. Μάλιστα. Και να μην ξεχάσουμε και τα όργανα τα ιδιαίτερα όργανα των μικρότερων κοινοτήτων, γιατί υπάρχει και θρησκευτική μουσική που ταυτοχρόνως υπάρχει εκ παραλλήλου. Οι μευλεβοί, ας πούμε, οι μευλανά δερβίσιδες, παίζουν το νέι και το μπεντίρ, οι μπεκτασί παίζουν το σάζι. Και αυτά τα όργανα επίσης επιβιώνουν περίπου μέχρι εμάς, περίπου, λίγο πιο πριν. Και μεταλλάσσονται αργότερα σε μπουζούκι και... Να πω εδώ ότι τον Χρήστο τον πρωτογνώρισε το ελληνικό κοινό με τις δυνάμεις του Αιγαίου. Ένα συγκρότημα που ανανέωσε με τον ήχο του το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων κυρίως για την παραδοσιακή μουσική και που νομίζω ότι ο Χρήστος, ο Τσιαμούλης, αξιοποίησε τη βυζαντινή παράδοση στις δικές του συνθέσεις και ένα δείγμα θα ακούσουμε παρακάτω με ένα από τα ποίηματα του Οδυσσέα Ελίδη που έχει μελοποιήσει σε μεγάλη απόσταση. Μεγάλη απόσταση μες στη
λεβωδιά του δυόζου αναλογιστικά που πάω. Κι είπα για να μη με έχει του χεριού τη ερημιά να βρω εκκλησάκι να έχω να μιλήσω. Άι φήμοι και άι τρελές της πατρίδας, άι φήμοι και άι τρελές της πατρίδας. Αποστάση με στη νευωδιά του γιος μου αναλογιστικά μου πάω. Τι είπα για να μη με έχει του χεριού της ερημιά να βρω εκκλησάκι να έχω να μιλήσω. Άνοιξα την ξυλίνη πόρτα και άναψα κέρι που μια ιδέα μου είχε γίνει αθάνατη. Άι φήμοι και άι τρελές της πατρίδας, άι φήμοι και άι τρελές της πατρίδας.